Η μονιμοποίηση του έκτακτου προσωπικού που εργάζεται στα δημόσια νοσοκομεία με συμβάσεις είτε των ίδιων των ιδρυμάτων είτε μέσω του ΚΕΛΠΝΟ, του ΟΕΔ και άλλων οργανισμών αποτέλεσε το κεντρικό αίτημα των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε σε όλη τη χώρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Η κεντρική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα, ενώ στα Γιάννενα συμβασιούχοι και μόνιμοι εργαζόμενοι συμμετείχαν στην κινητοποίηση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου Ιωαννίνων στην είσοδο του Ιδρύματος. Οι εργαζόμενοι τοποθέτησαν πανό, το οποίο ανέγραφε τέλος στα χειροκροτήματα και τα αιτήματα για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, νέο οργανισμό και επαρκή χρηματοδότηση στο νοσοκομείο. Η κινητοποίηση εξελίχθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση για συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία στις 16 Ιουνίου. Στο νοσοκομείο εργάζεται περίπου το 25% των εργαζομένων με έκτακτες συμβάσεις, δηλαδή 507 εργαζόμενοι, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο ανέρχονται σε 16.000 συμβασιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Φλούδας, που ζήτησε από την πολιτεία να κατανοήσει το πρόβλημα και να δώσει συνταγματική λύση. Προσπαθούμε και ξεκινάμε τον αγώνα μας, ένα αγώνα, ένα μαραθώνιο, ο οποίος θα έχει αίσιο τέλος αν όλοι αγωνιστούμε ενωμένοι. Βρεθούμε δίπλα στο πραγματικό πρόβλημα που είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με 507 συμβασιούχους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είτε αυτή είναι με σύμβαση έργου, είτε είναι επικουρική, είτε είναι μέσω του ΙΟΔΗ, είτε είναι μέσω προγραμμάτων ΟΕΔ. Θεωρούμε ότι αυτοί οι 507 συνάδελφοι που υπηρετούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δώσαν μαζί με τους μόνιμους υπαλλήλους μια τεράστια μάχη το προηγούμενο διάστημα με τον COVID-19. Πετύχαμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και θα είναι ευχής έργο και θα δώσουμε τον αγώνα μας για να μείνουν οι συνάδελφοι στο χώρο εργασίας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εφόσον η πολιτεία κατανοήσει ότι αυτοί οι συνάδελφοι δεν είναι ανακυκλώσιμοι, είναι εκπαιδευμένοι. Καλύπτουν τις ανάγκες τις πραγματικές της λειτουργίας των νοσοκομείων και θεωρούμε ότι εφόσον κατανοηθεί από την πλευρά της πολιτείας αυτό το ζήτημα, αυτοί οι συνάδελφοι και συνταγματικά θα βρεθεί λύση και όπου απαιτείται θα βρεθεί λύση να παραμείνουν στο χώρο των νοσοκομείων. Να αναφέρω ότι συνολικά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περίπου 16.000 συμβασιούχοι. Θεωρώ ότι απαιτείται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου βούληση να λυθεί συνταγματικά και όπου απαιτείται, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν αορίστου χρόνου και να λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία των νοσοκομείων. Τα προβλήματα δεν τελειώσαν, θα τα βρούμε και το επόμενο διάστημα μπροστά μας. Από την πλευρά του Πάμε Υγεία, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Πρέτσας καλωσόρισε τη συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ στο διεκδικητικό πλαίσιο του Πάμε, σημειώνοντας πως το επόμενο βήμα είναι να δοθεί στους συμβασιούχους το δικαίωμα να ψηφίσουν για τους εκπροσώπους των εργαζομένων, στους συλλόγους και την Ομοσπονδία. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι η πρώτη φορά που οι συμβασιούχοι σε μεγάλο αριθμό, γύρω στους 100, μετά την ψυχρολουσία και την προσπάθεια απογοήτευσής τους από την κυβέρνηση την Παρασκευή με την απόρριψη τροπολογίας για να παραμείνουν οι 18 καθαρίστριες, ήρθανε, διατρανώσανε τη θέλησή τους να συνεχίσουν τον αγώνα, συζητήσαμε, ψηφίσανε για συμμετοχή στην απεργία στις 16 του Ιουνίου με μεγάλη συγκέντρωση στα Γιάννενα και ότι θα είναι εκείνοι που θα βγουν μπροστά για να ενώσουν την κοινωνία γύρω από το ζήτημα της υγείας. Καλωσορίζουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια την πλειοψηφία του Συλλόγου αλλά και την ΠΟΕΔΗΝ, η οποία μετά από τεράστιες πιέσεις των ίδιων των συμβασιούχων και δείχνει ότι η ζωή μερικές φορές τα φέρνει να μην μπορείς να αποφύγεις αυτό που ήθελες τόσα χρόνια, να αναγκάζεται να μιλάει για μονιμοποίηση των συμβασιούχων και όχι για κάποιες μοριοδοτήσεις. Επόμενο βήμα, να μπορέσουν οι συμβασιούχοι, εγγεγραμμένοι όπως είναι στο Σύλλογο, να ψηφίσουν για όλες τις λειτουργίες και να είναι ισότιμοι. Σήμερα βγήκαν στην επιφάνεια, δείξαν τα πρόσωπά τους, είναι υποχρεωμένος και ο κυβερνητικός συνδικαλισμός να τους βάλει ως ισότιμα μέλη και αυτός ο μαραθώνιος με σταθμό της 16 του μηνός να οδηγεί σε ένα γεγονός το οποίο η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να τα αποφύγει. Οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως αναφέρουν και οι αιτιολογικές εκθέσεις για τις προσλήψεις, ανέφερε εκ μέρους των συμβασιούχων του νοσοκομείου Χατζικώστα ο Βασίλης Πανός, ενώ το δικαίωμά του στη σταθερή και μόνιμη εργασία διεκδικεί το προσωπικό του τομέα καθαριότητας, που μαζί με γιατρούς και νοσηλευτές έδωσαν ένα μεγάλο αγώνα την περίοδο της πανδημίας. Είναι στην ουσία μια κραυγή αγωνίας όλων των συμβασιούχων με διάφορες σχέσεις εργασίας που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Στο Καζικό θα υπάρχουν συμβασιούχοι επικουρικό προσωπικό, υπάρχει το πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ, υπάρχουν ατομικές συμβάσεις εργασίας. Όλοι αυτοί στήριξαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε χρόνια που ήταν δύσκολα, την περίοδο της πανδημίας. Καλά ήταν τα χειροκροτήματα, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε σοβαρά το ζήτημα των συμβασιούχων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συμβασιούχοι συνάδελφοι στο Χατζηκώστα που έχουν 7 χρόνια ανανεώσεις των συμβάσεών τους και πάνω. Άρα αυτό που διεκδικούμε αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση είναι ουσιαστικά η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και να σταματήσει αυτή η εργασιακή ομοιρία. Είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες οι οποίες καλύπτουμε και είναι κάτι το οποίο γίνεται παραδεκτό από όλους. Ακόμα και στις ανανεώσεις των συμβάσεών μας, αν κάποιος ανατρέξει, θα δει ότι στις αιτιολογικές εκθέσεις των νομοσχεδίων στη Βουλή υπάρχει αυτή ακριβώς η αιτιολογία. Ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και χωρίς το προσωπικό με αυτές τις σχέσεις εργασίας δεν μπορούν τα νοσοκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να λειτουργήσει. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και συμμετείχαμε και εμείς οι εργαζόμενοι από τον τομέα της καθαριότητας στη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ, ακριβώς για να διεκδικήσουμε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, την επαναπρόσληψη των 17 συναδέλφων μας που απολύθηκαν, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν δέχτηκε την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Και δεύτερον, τώρα που τελειώσαν τα χειροκροτήματα με την πανδημία κτλ., να βροντοφωνάξουμε ότι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα της αντιμετώπισης πανδημίας βρισκόταν και οι καθαρίστριες μαζί με τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Άρα λοιπόν διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμά μας στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Θέλουμε να τελειώσει η κοροϊδία των συμβάσεων. Είμαστε εργαζόμενοι πρώτης γραμμής. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο διεκδικούμε τη σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν πρώτον να ζητήσω από τις συναδέλφισές μου να είμαστε όλες ενωμένες και στις 16 του μηνός να βγούμε όλες να αγωνιστούμε για μια φορά. Και ένα δεύτερο, να πάψουμε πια να έχουμε αυτή τη μόνιμη ανασφάλεια. Σήμερα έχουμε δουλειά και αύριο δεν έχουμε. Πρέπει να γίνουμε αορίστου. Στις μέρες αυτές της πανδημίας δώσαμε και την ψυχή μας και με κίνδυνο. Και είναι κρίμα να φεύγουμε έτσι και να μην το λογαριάζει κανένας. Και οι 17 γυναίκες που έφυγαν χτες είναι ό,τι χειρότερο και ήταν τόσο άδικο. Δεν χρειαζότανε, γιατί ήταν γυναίκες που δούλεψαν χρόνια εδώ μέσα και έδωσαν τη ζωή τους. Λοιπόν, πιστεύω ότι αξίζουμε αυτό το πράγμα το αορίστου κι εμείς. Να πάψουμε πια αυτή την ανασφάλεια. Σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε. Στο πλευρό των υγειονομικών βρέθηκε και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ με τον πρόεδρο Χρήστο Γρίβα να σημειώνει ότι πλέον το 30% συνολικά των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα εργάζεται με ελαστικές μορφές εργασίας. Πάγια θέση του εργαζομένου στο δημόσιο και του συνδικαλιστικού της οργάνωσης ΑΔΔ είναι να σταματήσει τώρα ο υπέσχετος θεσμός των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο δημόσιο. Θέλω να γνωρίζει η ελληνική κοινωνία ότι πλέον το 30% των εργαζομένων συνολικά στο ελληνικό δημόσιο, είτε στον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλες μορφές δημόσιας παροχής εργασίας, καλύπτεται από συναδέλφους μας οι οποίοι είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Συμβασιούχους, διμηνίτες, επικουρικούς, με όποιο καθεστώς μπορούμε να τους ονομάσουμε. Αυτό το καθεστώς το θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί οι συνάδελφοί μας αυτοί αποδείχτηκε, όπως και στον χώρο της υγείας, ότι καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του συστήματος λειτουργίας. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση. Αντί να θριαμβολογεί και ο Υπουργός Υγείας συγκεκριμένα καθημερινά για τις 4.000 προσλήψεις που έκανε την περίοδο του COVID στα νοσοκομεία, να προχωρήσει στην μονιμοποίηση των συναδέλφων μας στον χώρο της υγείας. Ο κορονοϊός είναι εδώ. Το σύστημα έχει τις ανάγκες του. Αν και όπως ισχυρίζονται και έτσι είναι οι ειδικοί, ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι πολύ δύσκολος για το σύστημα υγείας, οι ανάγκες λοιπόν μένουν να καλυφθούν.